Μετά από πόσο καιρό βρεθήκατε έτσι τέτα τέτ πολύ σφιχτά με τον Γιώργο? Ήμασταν μαζί νομίζω μετά από ένα οκτάμινο, εννιά μήνες. Τι λες μωρέ τώρα. Ναι. Οκτώ μήνες μετά βρεθήκατε πιο παθιασμένα κοντά. Ναι. Ερωτικά. Ναι. Εσύ τον ταλαιπωρούσες. Δηλαδή περίμενε. Στους έξι μήνες δηλαδή, συγγνώμη, μετά, βγαίναμε σαν ζευγάρι. Στους έξι μήνες. Και έξι μήνες τι κάνατε, τίποτα? Σινεμά. Νομίζω ότι μαλώναμε με τα μηνύματα στα τηλέφωνα, τσακωνόμασταν. Ούτε ένα φιλί δεν έχει. Ναι. Όχι, όχι, βγαίναμε με παρέες. Α, δεν το ξέρετε αυτό, δεν το έχω πει και ποτέ. Πλάτο να διαβάζατε. Δεν έλεγε ρε παιδί μου. Θα συναντιόμασταν μία φορά στις 20 μέρες. Μήπως είχε άλλη γκόμενα. Ήταν στα χωρίσματα. Α, ξέρω. Μα έτσι λέω και μάμε. Δεν εξηγείτε. Οπότε όταν θα βγαίναμε για ένα φαγητό, ναι, ήταν με παρέα. Μία φορά έτσι. Μετά, δηλαδή περνούσε ο χρόνος με τέτοια ραντεβού. Φαγητό με παρέα. Και μου έτυχε πρώτη φορά στη ζωή μου, αν έχεις το Θεό σου, πρώτη φορά βγήκα ραντεβού και αφού τελειώνω το φαγητό μου, που ξέρεις δεν θα φας και άνετα, να πεις θα πάρω και δύο γλυκά. Έχεις μία συστολή. Ναι, βέβαια. Είναι αυτό και της ηλικίας, ξέρεις, μία αυτή ανασφάλιση. Να μου το πει, να μου το πεις για τον Γιώργο. Δηλαδή, την πρώτη φορά που φάγατε μαζί μου, περιγράψεις τι έκανα. Ναι, πρώτη φορά είδα άνθρωπο σε ραντεβού να μου λέει θα το τελειώσεις και έπαιρνε το πιάτο μου και το έτρωγε. Τραγικό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Δικός μας. Μου λέει δηλαδή να το φας και λέω εγώ όχι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο. Συγγνώμη λίγο, ξαναγυρνά όμως λίγο σε αυτό. Έξι μήνες υπήρχε δηλαδή παρεδώ και δεν είχατε ούτε ένα φιλί. Χωρίς να είναι ξεκάθαρη όμως η σχέση. Δηλαδή είχαμε βγει κάποιες φορές με παρέα. Δεν είχε γίνει κάτι. Σου άρεσε όμως. Υπήρχε ένα παιχνίδι στον αέρα, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ότι είμαστε μαζί. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια υποχρέωση από την πλευρά του ή από τη δική μου. Ούτε καθημερινά βρισκόσαστε. Όχι. Εκείνο το εξάμηνο δεν υπήρχε κάποιος άλλος άνθρωπος να σε φλερτάρει εσένα? Όχι. Γιατί? Δεν ωραία υπήρχε. Γυναίκα, μόνη στην δεν Αθήνα. Υπήρχε. Μήπως ήσουν εσύ πάντα έτσι λίγο ακατάδεκτη? Δεν ξέρω. Όχι, εγώ όταν είχα έρθει στην Αθήνα ήμουνα σε σχέση. Ναι, ήσουν όμως και πιο κλειστή όταν είχες έρθει στην Αθήνα γενικά. Ούτε έβγαινες πολύ. Ναι. Δεν έβγαινε. Δούλευα πάρα πολύ. Ήσουν σε σχέση όταν ήρθες στην Αθήνα. Ναι. Χωρίσατε λόγω απόστασης? Λόγω απόστασης. Χωρίσαμε τέλος πάντων. Όταν γνώρισα τον Γιώργο στην εκπομπή τη Σταματέρη, το θυμάμαι γι' αυτό το θυμάμαι. Γιατί και αυτό ήταν. Στα χωρίσματα και εγώ. Οπότε δεν μπορούσε να είναι ξεκάθαρο. Έπρεπε να περάσει λίγο χρόνο. Μετά είχαμε βγει με κοινές παρέες και άργησε. Mm-hmm. Εντάξει, αν δεν βρισκόταν καθημερινά, οι έξι μήνες είναι δύο, ας πούμε. Σου άρεσε. Δεν ήταν και ο τύπος που θα πίεζε τις καταστάσεις. Δηλαδή, αύριο θα βγούμε, ξέρεις. Τι σου άρεσε στο Γιώργο? Τι μου άρεσε. Ότι η άποψη. Θεωρώ ότι αυτό με ιντρίγκαρε πάρα πολύ. Ότι αυτό που είχα δει. Αυτό μάλλον που πίστευα για τον Γιώργο δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή τι πίστευες? Δηλαδή, όταν το πρωτογνώρισα είχα την ιδέα ότι ήταν ένας άνθρωπος απόλυτος που δεν κάνει δεύτερες σκέψεις, δηλαδή ό,τι σκέφτεται το λέει και αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι και άκομψο γιατί έχουμε μάθει όλοι να φιλτράρουμε ας πούμε αυτά που λέμε. Και μου έκανε λίγο ξερόλας, λίγο κάπως, μου φαινόταν λίγο αγριεμένος ρε παιδί μου. Δεν ήταν αυτό το κόμιλφο που θα ήθελα είχα μέσα στο μυαλό μου. Αλλά γνωρίζοντάς τον είδα ότι είναι τελείως διαφορετική η ψυχή του και είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Δηλαδή είδα έναν ευαίσθητο, ένα μωρό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, είναι πάρα πολύ τρυφερός, είναι... Καμία σχέση με αυτό που φαίνεται. Και αυτό με εξέπληξε. Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι κάτι που τώρα... πολύ εικόνα το αυτό που λέω. Όχι, μην το λες. Κοίταξε είναι, τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν τον ήξερα. Εγώ είχα την εικόνα ενός άνθρωπου που έβλεπα στο δελτίο ειδήσεων και τον είχα συναντήσει δύο-τρεις φορές. Εξαντικειμένου, το νόμιζε πιο σοβαρό από ότι. Επειδή έλεγε το δελτίο, σε επηρέαζε αυτό. Εντάξει, φαίνεται πιο απόλυτος πάντως γενικά έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος και στην τηλεόραση. Δεν είναι ότι χρειάστηκε χρόνος για να δω ποιο είναι, για να καταλάβω τι είναι. Αυτά που λες η ευαισθησία και το τέτοιο άλλο, είναι άλλη εικόνα στο μυαλό μου. Πολλές φορές δημιουργούμε και εικόνες από αυτά που μας λένε και γύρω. Ναι, και τις περισσότερες φορές είναι πολύ λανθασμένες γιατί δεν έχουν να κάνουν έχουν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή μαζί σου μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι πολύ διαφορετικός από ότι ήταν με κάποιον άλλον. Φυσικά. Οπότε να είναι πολύ έξω αυτά που ακούγονται. Άρα λοιπόν, βέβαια αυτό είναι ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό. Δηλαδή έχει μια ευαισθησία που είναι προς όλους. Και έτσι κρίνεις και έναν άνθρωπο κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μόνο απέναντι μου επειδή ίσως ήταν ερωτευμένος. Ίσα ίσα στην αρχή ήταν... Φτάνω στο σημείο λοιπόν... κανονικά.